Ένας συνάνθρωπός μας χάθηκε τόσο άδικα με τις εικόνες αυτές να προκαλούν αντιδράσεις σε πολίτες, επαγγελματίες και όχι μόνο, τονίζοντας την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας και να αποδοθούν οι όποιες ευθύνες στους αρμόδιους του Δήμου Ηρακλείου. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο για να αποδοθούν ευθύνες. Οι ευθύνες πρέπει να αποδίδονται όταν ένα έγγραφο καταχωρείται, πρωτοκολλείται και δεν υπάρχει αντίδραση, δεν υπάρχει μία απάντηση ή ενέργεια σε αυτό το έγγραφο. Εννοείται πως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Τα δέντρα είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχουν, αλλά είναι καλά και σταθερά και να μην σκοτώνουν ανθρώπους. Αυτό το δέντρο ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Είδατε το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποιος να κάνει κάποια παρέμβαση στο δέντρο? Όχι. Αδικία, αμαρτία είναι, αλλά έχει υπέτειους όμως, έχει υπέτειους. Φυσικά έχουν ευθύνες όλοι. Οι αρχές, οι τοπικές. Αμαρτία, τι άλλο να πω. Οι αρμόδιοι πρέπει να τα βλέπουν. Το θεωρώ πρωτόγνωρο το περιστατικό και απρόβλεπτο θα έλεγα. Το δέντρο για τα αίτια της πτώσης δεν μπορούμε να πούμε. Θα μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Για το επίμαχο δέντρο, το οποίο σκότωσε το 59χρονο άνδρα, καθώς και για άλλα επικίνδυνα σημεία, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης είχε ενημερώσει τους αρμόδιους του Δήμου Ηρακλείου από τον περασμένο Μάιο, μετά από αυτοψία που είχε πραγματοποιήσει στους δρόμους του Ηρακλείου, παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου της Κρήτη TV. Στο ερώτημα αν δρομολογήθηκαν παρεμβάσεις από τότε μέχρι σήμερα, ο Στράτος Μαγκουσάκης απαντά. Είχαμε στείλει επιστολή καταγράφοντας ένα-ένα τα σημεία από 19 Πέμπτου. Και έγινε κάτι από 19 Πέμπτου? Δυστυχώς όχι. Και ο Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής, Ανθρώπινη Ασπίδα, έχει καταγράψει τα κακώς κείμενα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης του Ηρακλείου, καθώς και στο ΒΟΑΚ, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί, όπως σημειώνουν, ουσιαστικές παρεμβάσεις. Τα γνωρίζουν οι αρμόδιοι, τα έχουμε επισημάνει. Περιμένουμε απαντήσεις. Τεράστια κλαδιά κρέμονται στην κυριολεξία πάνω από τον βόρειο οδικό άξονα, έτοιμα να πέσουν, να καταστρέψουν ζωές, να κλείσουν οικογένειες. Οι Άγιοι δεν είναι πάντα πάνω από το κεφάλι μας και δυστυχώς χρειαζόμαστε πολλούς Αγίους, ο καθένας πάνω από το κεφάλι του. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας, αρκετά δέντρα έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και το τρίτο λύκειο. Σίγουρα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, πρέπει πραγματικά να το δει ο Δήμος, οι αρμόδιοι, όποιοι να είναι αυτοί, που το σώστε να δουν ποια δέντρα είναι επικίνδυνα. Εγώ δεν βλέπω παρεμβάσεις να γίνονται. Εδώ συγκεκριμένα, σε αυτό το μέρος, στη Δημοκρατίας, πέρυσι ήρθαν και ψέκασαν τα πεύκα για ένα σκουλίκι που βγάζουνε. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Να τα ελαφρύνουν, να τα φρεζάρουν, τίποτα. Ανισχυτικές είναι οι εικόνες και στην περιοχή του Μασταμπά επί της οδού Σμπόκου. Άραγε, αποτελεί προτεραιότητα η ασφαλής πόλη για τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους αντιδημάρχους το ερώτημα που θέτει η Δημοτική Παράταξη Ηράκλειο 375 με επικεφαλής τον Γιάννη Κουράκη. Προφανώς μπροστά σε αυτή την ανίποτη τραγωδία τα λόγια είναι φτωχά. Όμως αναδεικνύονται και μια σειρά ζητημάτων που θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να έχει δρομολογήσει. Ο κατάλογος των δέντρων, του αστικού εξοπλισμού αλλά και υποδομών που είναι άκρως επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών είναι μακρύς και πολλές φορές τέτοιες επικίνδυνες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τόσο από τη δημοτική μας κίνηση όσο και εν γέννη από τους δημότες που δικαίως ανησυχούν και διαμαρτύρονται. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα οι πολίτες δεν βλέπουν βελτίωση ούτε σε αυτόν τον τομέα και πολλές φορές αισθάνονται ότι ζουν σε μια ανοχήρωτη πόλη όσον αφορά και την καθημερινότητα. Είδαμε δύο αποκαλυπτικά ρεπορτάζ της Γεωργίας Μακάκη και Λευτέρη, αξίζει να σχολιάσουμε πολλά πράγματα από αυτά που είδαμε και που ακούσαμε. Κρατάω και την δήλωση, χρειαζόμαστε πολλούς Αγίους πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό, Νικολέτα, νομίζω ότι είναι καθαρό στο τι δηλώνει. Δηλώνει ότι η πόλη βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που έχουν οι πολιτικοί άρχοντες. Δεν το λέω αβίαστα γιατί έπεσε ένα δέντρο, δεν είναι
Δεν έπεσε απλά ένα δέντρο, σκότωσε έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε πόσο σοβαρό είναι ένας άνθρωπος στο κέντρο μιας μεγάλης πόλης σαν το Ηράκλειο να σκοτώνεται από την πτώση δέντρου χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήταν κάτι που επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, Λευτέρη. Θέλω όμως και για να συνεχίσουμε, για να εμπλουτίσουμε και την συζήτηση την οποία κάνουμε και το δικό σου το σχόλιο, θέλω να ακούσουμε πολύ προσεκτικά μία δήλωση την οποία έχουμε καταγράψει και η οποία είναι λίγα μόλις λεπτά μετά το τραγικό συμβάν. Γι' αυτό έχει και αξία. Γι' αυτό έχει και αξία. Για να την παρακολουθήσουμε. Είμαι μπροστά μου στην υπηρεσία πρασίνη του Δήμου Ηρακλείου. Ήμουνα 10 μέτρα πριν πέσει το δέντρο. Ήταν μαζί με τη γυναίκα μου μέσα στο αυτοκίνητο και ξαφνικά ο κύριος ήταν σταματημένος στο φανάρι και περίμενε. Και μη είχε σταματήσει το πορτοκαλί φανάρι, αλλιώς ήμουν και εγώ εδώ. Και έπεσε ξαφνικά, μονοκόμματα. Τι είδατε εκείνη τη στιγμή, τι νιώσατε? Ένιωσα το δέντρο ότι ξαφνικά έφυγε. Το ένιωσα. Ένιωσα το δέντρο πως έφυγε. Και λέω, έφυγε όλο. Και έπεσε όλο το τεράστιο όγκο σε μια ανθρώπινη ζωή. Είναι ένα δέντρο το οποίο ήταν κλαδεμένο, βλέπεις, δεν έχει ξέρα κλαδιά, καθαρίζεται. Και όμως τέτοια δέντρα μέσα στην πόλη μας είναι επικίνδυνα για όλους μας.